Η κυβέρνηση έφερε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τις διαδικασίες ελέγχου των γεωργικών προϊόντων με προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και άλλα. Για ποιον αλήθεια είναι αυτό το νομοσχέδιο? Πιανού τα συμφέροντα εξυπηρετεί, κύριε Υπουργέ? Η ερώτηση είναι πολύ καθαρή και η απάντηση που δίνουμε είναι πάρα πολύ καθαρή. Αλλά να γίνει και καθαρό και σε αυτούς που παρακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Μήπως με αυτό το νομοσχέδιο θα διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο η επάρκεια της ποιοτικής διατροφής του λαού μας? Θα καλυφθούν δηλαδή διατροφικές ανάγκες του λαού? Όχι. Γιατί μέχρι τώρα, με όλες αυτές τις ονομασίες εγγύησης και προστατευόμενες, τι έχουμε για παράδειγμα σε δύο εμβληματικά προϊόντα, στη φέτα? Τα τελευταία δύο χρόνια μειώθηκε η κατανάλωση της ελληνικής φέτας κατά 9,5% και αυξήθηκε κατά 15% το λευκό εισαγόμενο τυρί. Στο λάδι αντίστοιχη εικόνα, στο ελληνικό ελαιόλαδο. Αντίστοιχη εικόνα. Αντί να μειώθηκε η κατανάλωσή του και αυξήθηκαν τα διάφορα σπορέλα και παράγωγα, τα διάφορα χημικά υποπροϊόντα. Άρα λοιπόν δεν σχετίζεται με την ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών του λαού μας, που για μας είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Αυτό με ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Ή μήπως εξυπηρετεί τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους? Αν ήταν έτσι, όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν θα είχαμε την εικόνα, για παράδειγμα, στη κτηνοτροφία, αναφέρθηκε και ο εισηγητής μας. Την τελευταία δεκαετία μειώθηκαν κατά 37% οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα μας. Από 88.000 που ήταν, πέσαμε στις 51.000. Ενώ πολύ μικρότερη ήταν η μείωση των ίδιων των εγωπροβάτων. Από 9,2 εκατομμύρια στα 7,320%. Που σημαίνει τι? Ότι οι εναπομείνασες επιχειρήσεις, οι εναπομείνασες εκμεταλλεύσεις κτηνοτροφικές μεγενθήθηκαν, συγκέντρωσαν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής. Άρα λοιπόν ούτε και το βιοπαλαιστή αγροτοκτηνοτρόφι εξυπηρετεί το συγκεκριμένο σας νομοσχέδιο. Ποιος είναι αυτός που εξυπηρετεί? Αν δεν εξυπηρετεί το λαός ή ο άμεσος παραγωγός, είναι φανερό. Με το νομοσχέδιο αυτό εξυπηρετείται ακόμη περισσότερα τα μονοπόλια του αγροδιοτροφικού συμπλέγματος και για να θωρακίσουν ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά τους και για να διασφαλίσουν τη συνέχιση και μεγένθηση των εξαγωγών των αγροτικών εμπορευμάτων, αλλά και ταυτόχρονα να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την κερδοφορία τους. Στο ιστορικό το πώς καθορίστηκαν αυτές οι ονομασίες και για ποιο λόγο, αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής μας και δεν θα ξαναναφερθώ πάλι. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ποιο θέλετε να εξυπηρετήσετε. Θέλετε να εξυπηρετήσετε τα μονοπόλια του αγροδιατροφικού συμπλέγματος. Θέλετε να εξυπηρετήσετε δηλαδή το βασικό υπεύθυνο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες. Ποιο είναι αυτό? Το κυνήγι του κέρδους. Και μάλιστα οι βιοπαλαιστές αγρότες βρίσκονται ανάμεσα σε δύο συμπληγάδες πέτρες. Από τη μία είναι οι πολυεθνικές, οι οποίες προμηθεύουν τους αγρότες με τα διάφορα αγροτικά εφόδια, με τα διάφορα μηχανήματα, με τα αναλώσιμα, με τα φάρμακα, με τα λιπάσματα, που από τη μία μεριά πουλούν πανάκριβα στους αγρότες. Για ποιο λόγο πουλούν πανάκριβα? Αυξάνουν κάθε τόσο τις τιμές για να βγάζουν μεγαλύτερα κέρδη. Άρα αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο το κόστος παραγωγής στον αγρότη. Και από την άλλη μεριά, τι έχουν να αντιμετωπίσουν οι αγρότες, εκτός από το αυξημένο κόστος παραγωγής λοιπόν που οφείλεται στο κυνήγι του κέρδους? Από την άλλη μεριά έχουν να αντιμετωπίσουν τους εμπόρους, τους μεταποιητές των αγροτικών τους προϊόντων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα αγροτικά προϊόντα ως πρώτη ύλη. Άρα από τη στιγμή που είναι πρώτη ύλη για τη βιομηχανία του αγροδιατροφικού συμπλέγματος, τι θέλουν? Να μειώσουν το κόστος της πρώτης ύλης. Άρα να μειώσουν δηλαδή τη τιμή την οποία δίνουν στον παραγωγό. Όποτε τη δίνουν και αν τη δίνουν, γιατί πολλές φορές ούτε καν τον πληρώνουν με τις διάφορες πέτσινες επιταγές. Έτσι λοιπόν από τη μια μεριά έχει την αύξηση του κόστου παραγωγής
για να διασφαλιστεί το κέρδος των πολυεθνικών και από την άλλη έχει τη μείωση της τιμής λόγω ακριβώς του ανταγωνισμού τον οποίο δέχεται από τα μονοπόλια του αγροδιατροφικού συμπλέγματος. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο βασικός υπεύθυνος. Και πίσω από αυτόν βεβαίως υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχει και μια αγροτική πολιτική, η οποία στηρίζει τη διαδικασία συγκέντρωσης της γης όλο και λιγότερα χέρια, πολλές φορές και την αλλαγή χρήσης γης, βλέπε πράσινη μετάβαση, αιωλικά φωτοβολταϊκά πάρκα ή τουριστικές επενδύσεις σε γη υψηλής παραγωγής. Και βεβαίως όχι μόνο διευκολύνει και στηρίζει αυτή τη διαδικασία, αλλά και ταυτόχρονα τη μετατροπή της αγροτικής παραγωγής, να περάσει η αγροτική παραγωγή στα χέρια μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων. Και από αυτή την άποψη λοιπόν αποτελεί ένας από τους λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας ξεκληρίσματος της φτωχομεσαίας αγροτιάς. Και βεβαίως η κοινή αγροτική πολιτική είναι υπεύθυνη και για την αφρώα, ανεξέλεκτη εισαγωγή αγροτικών εμπορευμάτων στη χώρα μας που παράγονται στο εξωτερικό εκτοπίζοντας τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Και αποτελεί και τη βάση της εκδήλωσης της πανόλης. Από τη στιγμή που υπάρχει ελευθερία κίνηση ζώων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι, να λοιπόν πώς εκδηλώθηκαν τα κρούσματα πανόλης στη χώρα μας λόγω εισαγωγή εγωπροβάτων από τη Ρουμανία, τα οποία ήταν άρρωστα και τα οποία υποτίθεται η κυβέρνηση και το κράτος παλεύει να αντιμετωπίσει. Πώς, με ποιους μηχανισμούς, με ποιους ελεκτικούς μηχανισμούς, όταν έχουν αποψηλωθεί από το ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι οι οργανισμοί που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι με κόσμο κάτω του 30% των νέων οργανογραμμάτων που είναι ακόμη περισσότερο περιορισμένα λόγω μνημονιακών κατευθύνσεων. Όταν δεν φτάνουν οι κτηνοτρόφοι, οι κτηνίατρες, συγγνώμη, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και μεταφέρεται κτηνιάτρους εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά για να αντιμετωπίσουν και να ελέγξουν την εξάπλωση της πανόλης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα και της σημερινής κυβέρνησης και έχει ευθύνη, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν ήταν η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου το 2011 που έβγαλε από τα βαρέα και ανθυγιεινά τους κτηνοτρόφους. Και όλες οι επόμενες κυβερνήσεις το διατήρησαν. Δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που μίλαγε για το θεσμό των ιδιωτικών κτηνιάτρων εκτροφής, μεταφέροντας την ευθύνη στους ίδιους τους κτηνοτρόφους να βρουν τον ιδιώτη κτηνίατρο για να μπορέσουν να πάρουν τις όποιες προφυλάξεις και τα όποια μέτρα προστασίας των κοπαδιών τους. Κυβέρνηση του όλου ΣΥΡΙΖΑ ήταν σημερινού με τις διπλές παραφιάδες τις οποίες έχει. Πώς λοιπόν θα τα διαχειριστείτε αυτά και πώς θα τα αντιμετωπίσετε όταν παίρνετε τέτοιου είδους μέτρα? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν λέει κουβέντα για την ταμπακέρα. Ποιο δηλαδή για το βασικό υπεύθυνο, τη δράση του κέρδους, του καπιταλιστικού κέρδους, τη δράση των μονοπωλίων και βεβαίως την κοινή αγροτική πολιτική. Πώς θα μπορούσαν να πουν κουβέντα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο όλος ΣΥΡΙΖΑ, με τις διάφορες εκφάνσεις του, όταν έχει στηρίξει την κοινή αγροτική πολιτική, για παράδειγμα. Όταν την κοινή αγροτική πολιτική τη στήριξε και ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Μπορούν αυτοί να μιλήσουν για τα βασικά προβλήματα και τους βασικούς υπεύθυνους που αντιμετωπίζει ο αγρότης? Και βέβαια πάνω σε όλα αυτά έχουμε και τις πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων. Η φορολογική πολιτική, η πολιτική του ΕΛΓΑ, ο οποίος βάζει πολλούς κόφτες για να μην αποζημιώσει τους αγρότες, η μη έγκαιρη αποζημίωση των αγροτών, οι ελλείψεις υποδομών οι οποίες θα προστάτευαν την αγροτική παραγωγή από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα, από πλημμύρες, από πυρκαγιές ή από σεισμούς. Τέτοιου είδους υποδομές δεν υπάρχουν, δεν γίνονται, δεν προωθούνται, ή για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα με τα διάφορα φράγματα ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της άρδευσης
των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων και βεβαίως την ανυπαρξία από μεριάς του κράτους επιστημονικής και τεχνολογικής στήριξης των βιοπαλλεστών αγροτοκτηνοτρόφων. Και στην ίδια ρότα, στην ίδια λογική, κινούνται και οι εξαγγελίες, τις οποίες έκανα από το βήμα της Διεθνούς Εκδόσης Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε? Αναφέρθηκε σε ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ σε συνδυασμό με την παροχή κρατικής γης για τη δημιουργία μεγάλων θερμοκηπίων, σύγχρονων θερμοκηπίων. Ποιοι θα τα κάνουν αυτά, οι βιοπαλλεστές αγρότες ή οι καπιταλιστές, επιχειρηματίες και επενδυτές? Και θα είναι προς όφελος των βιοπαλλεστών αγροτών ή σε βάρος τους? Βεβαίως θα είναι σε βάρος τους όλα αυτά, γιατί ακριβώς στηρίζεται την επιτάχυνση της δημιουργίας μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων στην αγροτική οικονομία. Και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν στη χώρα μας και τα βιώνουν πια τα αποτελέσματά τους. Για παράδειγμα, τα γνωστά φραουλοχόραφα στην περιοχή της Αχαΐας και της Ηλίας, όπου εκεί πέρα ο κόκκινος χρυσός είναι βαμμένος με αίμα, με το αίμα των εργατών μεταναστών γης. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι διάφορες υποκριτικές κορώνες του κυρίου Μητσοτάκη σε σχέση με τις αποφάσεις της γερμανικής κυβέρνησης για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Που τι κάνει η γερμανική κυβέρνηση? Υλοποιεί τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμφωνία της αναθεωρημένου του κανονισμού του Δουβλίνου και την απαράδεκτη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, η οποία τι λέει ανάμεσα στα άλλα? Ότι σε περίπτωση στο όνομα κρίσεων και απειλών μπορεί να ανοιγοκλίνει το κάθε μέλος της Στρόφιγγα. Και αυτή τη στιγμή τι έχει η Γερμανία που αντιμετωπίζει? Έχει τεράστιες, έχει δεκάδες χιλιάδες απολύσεις από τη βιομηχανία της. Τι θα κάνει και νέους εργάτες μετανάστες όταν θα πηγαίνουν εκεί? Όταν είχε ανάγκη από εργάτες στη βιομηχανία, τότε άνοιξε τα σύνορά της και 1 εκατομμύριο εργάτες μετανάστες μπήκαν στη Γερμανία. Σήμερα που η κρίση χτυπάει τη βιομηχανία μεταποίηση στη Γερμανία, κλείνει και τη Στρόφιγγα. Και μάλιστα ποιος το κάνει? Μια σοσιαλδημοκρατική, προοδευτική εντός εισαγωγικών κυβέρνηση, που δείχνει δηλαδή την ταυτότητα των χειρισμών όσον αφορά το μεταναστευτικό ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείχνει δηλαδή τη σύμπτωση στις στρατηγικές επιλογές και στο αντιδραστικό πλαίσιο όλων αυτών των πολιτικών, αστικών πολιτικών δυνάμεων. Και από αυτή την άποψη εμείς ως ΚΚΕ λέμε καθαρά ότι πρέπει εδώ και τώρα να καταργηθεί όλο αυτό το απαράδεκτο, άδικο ευρωνοσιακό πλαίσιο σε βάρος των ξεριζωμένων, εδώ και τώρα να εφαρμοστεί η συνθήκη της Γενέβης για την προστασία όλων των προσφύγων και να μπορούν να πηγαίνουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους και όχι ανάλογα με τα εκάστοτε γεωστρατηγικά παζάρια τα οποία γίνονται. Δεύτερη εξαγγελία του κυρίου Μητσοτάκη για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων των αγροτών και των συνεταιρισμών. Τον έπιασε ο πόνος? Όχι. Ίσα-ίσα θέλουν αυτά τα δάνεια να υπαχθούν σε νέες ρυθμίσεις. Άρα δεν ξαναχρέωμα των αγροτών στις νέες ρυθμίσεις προς όφελος των τραπεζών. Ενώ την ίδια στιγμή οι αγρότες έχουν πληρώσει πολλές φορές το αρχικό κεφάλαιο το οποίο πήρανε. Πολλές φορές, και πρέπει να τους επιστραφούν και χρήματα σε πολλούς από αυτούς. Γιατί έχουν ξεχρεώσει 2 και 3 φορές το αρχικό τους δάνειο. Αλλά με τα διάφορα πανωτόκια έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Και αντί λοιπόν να κουρεύεται γενναία το κεφάλαιο, να κουρευτούν τελείως οι τόκοι, τα πανωτόκια και οι διάφοροι κεφαλοποιημένοι τόκοι τους βάζει σε νέες ρυθμίσεις. Γιατί? Για να ξεκαθαρίσω αυτά τα δάνεια τα οποία διαχειρίζεται οι ειδικοί διαχειριστές της Αγροτικής Τράπεζας και άλλων τραπεζών οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον, για να μπορέσουν από 1η-1η-25 να μεταφερθούν τα δάνεια αυτά που έχουν στα χέρια τους οι διαχειριστές αυτών των
χρεοκοπημένων τραπεζών να μπορέσουν να περάσουν στα funds. Άρα λοιπόν να είναι πιο καθαρά και ρυθμισμένα με νέους όρους τα δάνεια αυτά για την εξυπηρέτηση. Λοιπόν το funds γίνεται. Και από αυτή την άποψη. Παρακαλώ, κύριε Συνάδελφε. Θα πάρω και τη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε, ακόμη 2-3 λεπτά. Παρόλο που δεν προβλέπετε, θα δώσουμε τη δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ. Και η μεγαλύτερη κορδίδα βέβαια είναι για το αγροτικό πετρέλαιο. Όχι δωρεάν αγροτικό πετρέλαιο δεν παίρνουν. Αφορολόγητο. Αλλά ένα ποσοστό επιτρέπεται και επιστρέφει και μάλιστα σε όλους. Γιατί υπάρχουν κόφτες και εξαιρέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία κατάργησε την επιστροφή του φόρου στο πετρέλαιο για τους αγρότες που τότε ήταν 180 εκατομμύρια και μετά από κινητοποιήσεις των αγροτών όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγκάστηκε να δώσει ορισμένα τμήματα 70 εκατομμύρια τη μια φορά, 77 την άλλη 80 και τώρα 100. Όταν πριν από 10 χρόνια που καταργήθηκε η επιστροφή του φόρου, η τιμή του πετρελαίου ήταν 1 ευρώ του πετρελαίου κίνησης και τώρα είναι 1,50. Και εσείς αντί να δώσετε ότι τότε 180 δίνετε, που πάλι δεν καλύπτουν το κόστος, αλλά δίνετε περίπου τα μισά από τα 180, 100 εκατομμύρια. Ενώ θα έπρεπε να τριπλασιαστεί αυτό το ποσό για να μπορέσουν να καλύψουν. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι οι αγρότες πρέπει να παίρνουν τα φορολόγια του πετρέλαιου από τη Μάνικα. Και μια σειρά άλλους στόχους και αιτήματα της αγροτείας, τα οποία το ΚΚΕ τα στηρίζει, όπως τη μείωση του κόστους παραγωγής, με το αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία, όπως το παίρνουν οι εφοπλιστές, το πλαφόν 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα στο αγροτικό ρεύμα και την κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας, την επιδότηση των μέσων εφοδίων και ζωοτροφών, την κατάργηση του ΦΠΑ στις αγροτικές εισρωές και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και κατώτατες εγγυημένες τιμές για τους αγρότες που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα αφήνουν και στον αγρότη ένα εισόδημα στο να μπορεί να συνεχίσει και να ζει, αλλά και να συνεχίσει την αγροτική του δραστηριότητα και αποζημιώσει το σύνολο της καταστροφής που έχει πάθει από τις διάφορες ζημιές στο 100% και μέσα άμεσης αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής θωράκισης. Αυτά είναι ορισμένα βασικά μέτρα. Αλλά το βασικό ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, και θα κλείσω με αυτό, είναι ακριβώς ποια είναι η διέξοδος. Η διέξοδος δεν έρχεται από το παρελθόν, από την προγονολατρία που ορισμένα κόμματα του ακροδεξιού χώρου μιλάνε με όμορφα λόγια για την αγροτική ζωή στην Ήπεθρο, αλλά έρχεται από το σήμερα και τις ανάγκες του σήμερα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Και ο κύριος Υπουργός είπε τη μεγάλη αλήθεια. Ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα? Ο μικρός αγροτικός κλήρος που δεν είναι ανταγωνιστικός και παραγωγικός. Πώς θα το λύσει αυτό ο καπιταλισμός? Με το ξεκλίνισμα της φτωχομεσαίας αγροτείας, των βιοπαλλεστών αγροτών και κτηνοτρόφων και τη συγκέντρωση αγροτικής παραγωγικής δραστηριότητας σε όλο και λιγότερα χέρια στις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Και οι αγρότες τι θα κάνουν? Θα γίνουν εργάτες γης ή θα πάνε στα αστικά κέντρα. Εμείς τι λέμε λοιπόν, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό? Με την πρόταση του ΚΚΕ. Με την αλλαγή της εξουσίας, με τη σοσιαλιστική προοπτική, η οποία είναι ελπιδοφόρα, ρεαλιστική και είναι προς όφελος των βιοπαλλεστών αγροτών. Γιατί ακριβώς πέρα από την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, ο σοσιαλισμός λοιπόν τι θα κάνει? Η σοσιαλιστική οργάνωση της οικονομίας, κοινωνικοποίηση της γης, κοινωνικοποίηση των μεγάλων, των καπιταλιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κρατικές παραγωγικές μονάδες για την παραγωγή, την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, είτε ως πρώτη ύλη, ως άμεσης κατανάλωσης, και από την άλλη μεριά τη δράση του παραγωγικού συνεταιρισμού, ο οποίος θα έχει δικαίωμα χρήσης πάνω στην κοινωνικοποιημένη γη, αλλά και ταυτόχρονα θα στηρίζεται πώς? Θα στηρίζεται μέσα από τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω των κοινών εργασιών καλλιέργειας συλλογής των αγροτικών προϊόντων, την προστασία της αγροτικής παραγωγής από τα φυσικά φαινόμενα μέσω των υποδομών που θα κάνει το σοσιαλιστικό κράτος, αλλά και την αμέριστη επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη και ταυτόχρονα την αναμόρφωση της Ήπεθρου, την αναζωογόνηση της Ήπεθρου με όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζεται από σχολιά και τα υπόλοιπα. Αυτή είναι λοιπόν η ρεαλιστική ελπιδοφόρα διέξοδο για τους βιοπαλλεστές αγρότες, τους εργάτες
τους εργαζόμενους, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Και πάνω σε αυτό παρακαλώ, θα τελειώσω με το εξής, κύριε Πρόεδρε. Τα ορφανά του Κασιδιάρη, των απογόνων των συνεργατών των Ναζί κατακτητών, όπως ο κύριος Στίγκας για παράδειγμα, κατέφυγε σε ένα πρωτόγονο αντικομουνισμό. Ήθελε τρομάρα του να μας κάνει και μαθήματα ιστορίας, όταν το ΚΚΕ πρωτοστάτησε στην αντίσταση του ελληνικού λαού απέναντι στους κατακτητές, δημιούργησε το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ και διάφορες άλλες αντιστασιακές οργανώσεις για να σώσει την τιμή, την υπόλοιψη, αλλά και τον πατριωτισμό του ελληνικού λαού. Έτσι και ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας αποτέλεσε τον πόρο, το πατριωτικό λαϊκό στρατό στη χώρα μας, ο οποίος ιτήθηκε από τους Αμερικάνους, υπεριαλιστές που στήριξαν την ελληνική αστική τάξη. Έτσι λοιπόν, για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται ο χρήσιμος ρόλος αυτών των μορφωμάτων των φασιστικών ναζιστικών που αποτελούν παιδιά του συστήματος, το αιματοβαμμένο χέρι του συστήματος, και βεβαίως είναι βαθύτατα γελασμένοι ότι με τέτοιες ανιστόρητες αναφορές, με αυτόν τον πρωτόγονο αντικομουνισμό, μπορούν να ανακόψουν την άνοδο του κύρους του ΚΚΕ, την ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, στην πάλη για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας που ζούμε.